Ενημερώθηκα χθες το βράδυ, αργά μετά τις 10, ότι έχουμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα ενός συναδέλφου από τους οκταμηνίτες τώρα που είχαν νεοπροσληθέντες, πάνω στην Μπόχαλη. Μέχρι χθες το πρωί, γύρω στις 10 με 12 η ώρα, ο συνάδελφος εργαζότανε. Από εκεί και πέρα εγώ ήρθα σε επαφή με την κυρία Δαμουλάκη, υπεύθυνη του ΕΟΔΗ, για να κάνουμε τεστ σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΣ. Μίλησα και με τον κύριο Σπίνο ως υπεύθυνος, όπως διότι η ΔΕΙΑ δεν έχει ορίσει υπεύθυνο COVID, και επειδή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ ο κύριος Σπίνος και γιατρός και αυτά, σκέφτηκα εκείνη την ώρα να τον πάρω τηλέφωνο. Ο κύριος Σπίνος πραγματικά μου είπε ότι είχε ενημερωθεί για αυτό το κρούσμα και ότι καλό θα ήταν πάνω στην Μπόχαλη να μην εργαστούν σήμερα. Όμως, θα σας τα πει και ο συνάδελφος και αλληπρόεδρος του Σωματείου, ο συνάδελφος ο Κόκκλας ο Μπάμπης, ο οποίος εργάζεται πάνω στην Μπόχαλη, τι έγινε σήμερα. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο προστασίας. Αλλά επειδή εμείς βλέπαμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εδώ και 3-4 ημέρες, ήταν το τελευταίο έγγραφο που έχουμε κοινοποιήσει προς τη, και στη ΔΕΙΑ, αλλά σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ΣΕΠΕ, στο Εργατικό Κέντρο, όπου μπορούμε, δηλαδή, με λίγα λόγια, ζητάμε και βοήθεια. Δεν έχουμε καθόλου συμπεριφορά, δεν έχουμε μέτρα προστασίας. Ευτυχώς κάναμε και το χαρτί πριν γίνει το κρούσμα από το σωματείο μας και ενημερώσαμε και τον πρόεδρο και σε όλα τα μέλη. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση. Σήμερα το πρωί ήρθε η Γενική Διευθύντρια και είπε: πλύνετε το μαχλωρίνι και μπείτε μέσα. Και εγώ, όπως είπε, και ο γιατρός εργασίας μαζί, του γύρεψα χαρτί. Ο κύριος Παναγούλιας. Ο Παναγούλιας μου είπε θα μου το δώσει. Αλλά έκρινα και εγώ λογικό να ειδοποιήσω τον αντιπρόεδρο με τον κύριο Σπίνο. Κύριε Κοκλά, τι ακριβώς έγινε με τον συνάδελφο? Πώς δηλαδή μάθατε ότι είναι θετικός? Τον είδαμε χάλια 2-3 μέρες. Εχθές ήρθε από τη δουλειά, τον εφέρανε ότι είχε καούρες στο λαιμό του, κάτι πρόβλημα είχε. Και τον έστειλα, εγώ ήμουνα μέσα και τον έστειλα να πάει να κάνει τεστ. Στην πλατεία και πήγε στο νοσοκομείο και είχε θετικό. Και αυτός ο υπάλληλος τις προηγούμενες μέρες είχε πυρετό, δηλαδή, και κυκλοφορούσε κανονικά στην Μπόχαλη. Διαγνώστηκε ότι είχε γαστροεντερίτιδα. Όμως εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Θα έπρεπε την ώρα εκείνη, διότι και είχε ενημερώσει την υπηρεσία ότι έχει γαστροεντερίτιδα και πυρετό, και από ό,τι λένε οι ειδικοί, ότι είναι ένα σύμπτωμα του κορονοϊού και η γαστροεντερίτιδα. Και αντί να του πούνε να φύγει, να πάει σπίτι του και να είναι σε επιφυλακή, τον ανάγκασαν, που λέει, να έρθει για εργασία. Το παιδί λίγο εφοβήθηκε μη χάσει τη δουλειά του. Είναι συμβασιούχος, μη χάσει τη δουλειά του. Υπάρχει μια τρομοκρατία, εφοβήθηκε. Ναι, γιατί υπάρχει και μέσα τρομοκρατία. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σπίνο που μας βοήθησε. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένος. Όχι, είναι υποχρεωμένος, δεν λέμε ευχαριστώ αλλά σε κανέναν. Όχι, μας ήρθε στο πλευρό μας και... Μα είναι υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένος, τελείωσε. Δεν βοηθάει, είναι υποχρεωμένος. Και δεν έχουν κάνει ακριβώς κανένα μέτρο προστασίας από αυτά που λέει ο Οργανισμός Υγείας. Όλα αυτά που ακούμε στην τηλεόραση, όλα τα μέτρα του COVID, δεν έχουν κάνει τίποτα. Σε εμάς προσωπικά έχουν δώσει 8 μάσκες στις αρχές του Μάρτη του 20. Ό,τι άλλο... Πριν ένα χρόνο δηλαδή. Βεβαίως, πριν ένα χρόνο. Τίποτα. Δουλεύουν τα παιδιά με τις ίδιες μάσκες ή αγοράζουν μάσκες από την τσέπη τους. Πήραν τώρα... Γάντια, ειδικές στολές. Τίποτα δεν υπάρχουν, ούτε μέτρα, ούτε μέσα ατομικής προστασίας πήρανε το 20. Αντισηπτικά. Αν αγοράσουμε εμείς έχει καλώς. Δικά μας. Μάλιστα. Τίποτα δεν έχουμε από όλα αυτά, και εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι και σήμερα το πρωί λοιπόν, από την ιδιότητα που έχω, πήρα τηλέφωνο την κυρία Κοτσόνη, αναπληρώτρια διευθύντρια, και της είπα ότι δεν πρέπει σήμερα κανένας εργαζόμενος να βγει έξω να εργαστεί, διότι η φύση της δικής μας δουλειάς των συνεργείων είναι ότι πάνε σε κατοικημένες περιοχές. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, αλλά όμως το αγνόησε αυτό μαζί με τον προϊστάμενο, τον κύριο Βίτσο, που τον ειδοποίησα και αυτόν, και βγάλανε τους συναδέλφους έξω σήμερα να πάνε να δουλέψουν.
Είναι ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί σας. Τώρα όμως αναγκάστηκαν και τους συμπαραζέψανε μέσα. Μάλιστα. Από δικές ζούμε, σας... ζούμε τραγική κατάσταση μέσα στη Δελιάζ. Αυτός πάλι που έχει φέρει μεγάλη ευθύνη είναι ο γιατρός εργασίας. Ο γιατρός εργασίας από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο κύριος Παναγούλιας, ο παιδίατρος και είναι και γιατρός εργασίας της ΔΕΙΑ, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό αυτό, έπρεπε να μας έχει ειδοποιήσει και να έχει λάβει όλα αυτά που εμείς σήμερα διενεργήσαμε, έπρεπε να τα έχει κάνει ο γιατρός εργασίας. Γι' αυτό επειδή εμείς σήμερα το ΔΣ του σωματείου μας ορίσαμε δικό μας γιατρό εργασία, την κυρία Ροδούλα Σπιρτάκη, η οποία είναι και στους εργαζομένους στο Δήμο, έτσι. Ναι, διότι ο κύριος Παναγούλιας μας έχει δηλώσει κατά επανάληψη ότι έχει 73 ώρες, περίπου 73 ώρες είναι η σύμβαση που έχει κάνει για όλο το χρόνο και δεν μπορεί να ασχολείται συνέχεια με εμάς. Μπορεί να έχει δίκιο, αλλά εμείς είμαστε περίπου 70 άτομα, έχουμε ίδρυυση, αποχέτευση, συνεργεία και δεν μπορεί να μας καλύψει ένα γιατρός εργασίας με 73 ώρες. Πρέπει να ασχολείται πολύ πιο... να διαθέτει περισσότερο χρόνο.